Υπέρ του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού τάχθηκε το κίνημα αλλαγής. Το δικαίωμα ψήφου πρέπει να το έχουν όλοι οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στα δημοτολόγια, είπε η υπεύθυνη του τομέα δικαιοσύνης, βουλευτής δυτικού τομέα Αθήνας, Νάντια Γιαννακοπούλου, στην πρώτη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, σχετικά με το σχέδιο νόμου διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας. Τονίζοντας πως ειδικά αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που η Ελλάδα αναζητά το βηματισμό της, η ενότητα του απανταχού ελληνισμού αποτελεί και πρέπει να αποτελεί το θεμελιώδη στόχο μας. Οι απανταχού Έλληνες οφείλουμε απέναντι στην ιστορία του τόπου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας νέας σχέσης αλληλεγγύης και εθνικής συνείδησης. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για όλο τον ελληνισμό. Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν μιλάμε για παροχή δικαιώματος ψήφου. Ουσιαστικά μιλάμε για διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους από τον τόπο που διαμένουν. Υπάρχει μια ακόμα Ελλάδα η οποία ζει, εργάζεται, σπουδάζει, δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδας. Είναι Έλληνες που αγαπούν την πατρίδα τους, είναι Έλληνες που νοιάζονται για την πατρίδα τους, για την πρόοδο, για την ασφάλεια της χώρας. Μόνο στα χρόνια της κρίσης 500.000 νέοι άνθρωποι, οι καλύτερα αν θέλετε εξοπλισμένοι σε επίπεδο σπουδών, τα καλύτερα μυαλά της χώρας μας, έφυγαν στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις και πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Όσον αφορά τις προκλήσεις, μετά από 10 χρόνια κρίσης βρισκόμαστε εδώ πέρα και είναι νομίζω μεγαλύτερη από ποτέ η απέτηση για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για αύξηση του βιωτικού επίπεδου, για σοβαρές τομές, για ένα σοβαρό δημόσιο, για αξιοκρατία, για όλα αυτά τα οποία είναι αυτονόητα, αλλά τελικά μήπως δεν είναι.